Τώρα, για την επίθεση των τραμπούκων αριστεριστών στον Πρίτανη Σασοέ, νομίζω ότι αυτή η εικόνα είναι ντροπή. Δεν θέλω να αρκεστώ σε διαπιστώσεις οι οποίες είναι αυτονόητες και θα έπρεπε να είναι αυτονόητες μετά την κατάργηση του ασύλου, του Πανεπιστημιακού Ασύλου που ψηφίσαμε πέρσι το Σεπτέμβριο ή πέρσι το καλοκαίρι, αν δεν κάνω λάθος. Τέλος πάντων, το άσυλο στα πανεπιστήμια έχει καταργηθεί, δεν υπάρχει καμία δικαιολογία πλέον. Γι' αυτό και σήμερα ανακοινώθηκε εκ μέρους της κυβέρνησης ότι θα έρθει μία πρόταση για φύλαξη, για ειδικό σώμα φύλαξης των πανεπιστημίων. Πλέον δεν θα μπορεί να μπαίνει στο πανεπιστήμιο ο καθένας, αλλά θα μπαίνει με μία κάρτα. Σαν να λέμε αστυνομία στα πανεπιστήμια, ένα τέτοιο πράγμα. Σαν να λέμε φύλαξη στα πανεπιστήμια, φύλαξη για να μπορεί να μπαίνει οποιοδήποτε. Ναι, ναι. Εντάξει, και εφόσον αυτό το σώμα φύλαξη των πανεπιστημίων κρίνει ότι κάποιες καταστάσεις είναι εκτός του δικού της ελέγχου, τότε θα μπορεί να καλεί και την αστυνομία όπως γίνεται σε ολόκληρο τον σύγχρονο κόσμο. Αν θέλουμε λοιπόν να μην είμαστε μπανανία, θα πρέπει να υπάρχει ελεγχόμενη είσοδος των φοιτητών στα πανεπιστήμια, να υπάρχουν μέτρα φύλαξης με περιφράξεις όπως αυτές προτάθηκαν σήμερα στη σύσκεψη του Πρωθυπουργού με τους Πριτάνης. Ελπίζουμε το αυτοδιοίκητο του Πανεπιστημίου να μην αποτελέσει δικαιολογία για να μην εφαρμοστούν τέτοια μέτρα. Θα πρέπει επιτέλους τα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια να αποτελέσουν σύγχρονες κοιτίδες γνώσης και όχι άσυλο για όσους που θέλουν να τα λερώσουν. Τι λέτε, κύριε Κουλουγλού, για το θέμα αυτό που συζητάμε τώρα? Αυτό δεν θα έπρεπε να γίνει. Και δεν θα έπρεπε να γίνει γιατί από την αρχή, και όταν πέρυσι η Νέα Δημοκρατία κατήργησε το άσυλο, είπαμε ότι παιδιά δεν λύνεται το πρόβλημα. Αυτό είναι ένα μακροχρόνιο πρόβλημα. Χρειάζονται άλλα μέτρα. Χρειάζεται να δώσουμε κατ' οπανό παράδειγμα η πολιτική ηγεσία και μια σειρά 1, 2, 3, 4 πράγματα. Και δεν θα το λύσετε έτσι. Να το. Και τώρα τι κάνει, ποια είναι η απάντηση σε αυτό που έγινε? Ο κύριος Χρυσογοήδης του επικήρυξε. Ωραία. Εντάξει, να του επικηρύξουμε και να του πιάσουμε και να τιμωρηθούν με βάση τον νόμο. Συμφωνείτε με την επικήρυξη για τα συγκεκριμένα άτομα? Σαν, σαν διαδικασία. Δεν έχω υπέρ ή κατά τη σύλληψη, κύριε Κουλογλού, των δραστών? Είστε υπέρ ή κατά τη σύλληψη των δραστών, κύριε Κουλογλού? Και ο παπάς. Τον κύριο Κουλογλού, που είναι εναντίον της φύλαξης στα πανεπιστήμια, να μας πει στο Πανεπιστήμιο Βρυξελών, το ULB, το οποίο βρίσκεται λίγα χιλιόμετρα μακριά από τη δουλειά του, εκεί στο Ευρωκοινοβούλιο, μπορεί να μπει οποιοδήποτε? Μπορεί να μπει οποιοδήποτε που δεν είναι φοιτητής? Να σας απαντήσω. Δεν έχει τεθεί τέτοιο θέμα να μπει οποιοδήποτε. Δεν μπορεί, τέτοιο θέμα. Τα πανεπιστήμια. Τα πανεπιστήμια. Σας λέω, υπάρχει σύγχρονο πανεπιστήμιο στον κόσμο που να επιτρέπεται να μπει οποιοδήποτε χωρίς να δείξει την κάρτα του στο σώμα φύλαξης? Κανένα. Δεν υπάρχει κανένα άλλο. Εσείς θέλετε στην Ελλάδα τα δημόσια πανεπιστήμια να έχουν την εικόνα που να μπορεί να μπαίνει οποιοδήποτε προβοκάτορας. Εγώ να δεχτώ ότι αυτή είναι οποιοδήποτε. Μπορεί να είναι αριστεριστές που πιστεύουν. Αυτή είναι η απάντησή σας σε αυτά που σας λέω. Η απάντησή σας σε αυτά που σας λέω είναι ότι εγώ θέλω να μπαίνει οποιοδήποτε προβοκάτορας στο πανεπιστήμιο. Είστε βαθιά μικρομένος. Θέλω το ίδιο, οι ίδιοι φοιτητές, οι δημοκρατικοί φοιτητές από όλες τις παρατάξεις να αναλάβουν τη φρούρηση του Πανεπιστημίου και την υπεράσπιση των ακαδημαϊκών ελευθεριών. Καταλάβατε? Τι να κάνουμε? Αυτά τα καθήκοντα, κύριε Κυρανάκη, δεν είναι καθήκοντα υπεράσπιση του Πανεπιστημίου και των ακαδημαϊκών ελευθεριών. Δεν είναι θέμα της αστυνομίας. Εσείς νομίζετε ότι όλα θα τα λύσετε με το ξύλο και με τα γκλόβια? Δεν λύνονται έτσι λοιπόν. Δεν λύνονται έτσι, αποδείχθηκε. Οι φοιτητές να κάνουν φρούρηση αντί να πηγαίνουν στο πανεπιστήμιο να μάθουν γράμματα, αντί να πηγαίνουν να κάνουν το μάθημά του, την ώρα του μαθήματος να κάνουν περιφρούρηση. Ναι, αυτό γινόταν. Μάλιστα, αυτό γινόταν όταν υπήρχε φοιτητικό κίνημα και φοιτητική συνεργασία. Όταν ήμουν εγώ στο Κεντρικό Συμβούλιο της ΕΦΕ κτλ., δεν φωνάζαμε την αστυνομία. Το κάναμε μόνοι μας, κύριε Κυρανάκη. Καταλάβατε? Γιατί θεωρούσαμε ότι η αστυνομία πρέπει να είναι έξω από τα πανεπιστήμια, όχι μέσα στα πανεπιστήμια. Καταλάβατε? Αλλά δεν τα καταλαβαίνετε αυτά. Εσείς είστε ενοχλημένοι. Να βρει μια δουλειά μετά. Σαν το κύριο Χρυσογοήδη. Να είναι στην πόρτα και να κάνει περιφρούρηση. Δεν είναι δουλειά του φοιτητή να πάει στην πόρτα και να κάνει περιφρούρηση. Λογισμό έχετε βάλει. Νομίζετε ότι με τη βία, την αστυνομική βία, θα λύσετε τα κοινωνικά προβλήματα? Είστε βαθιά ανοιχτωμένοι. Φτιάξτε ένα δικό σας πανεπιστήμιο, ένα δικό σας πανεπιστήμιο της αριστεράς και κάντε το όπως θέλετε. Εμείς θέλουμε τα πανεπιστήμια που πληρώνει ο ελληνικός λαός
να λειτουργούν όπως τα σύγχρονα ευρωπαϊκά και αμερικανικά πανεπιστήμια. Τα πανεπιστήμια έχουν λειτουργήσει δημοκρατικά, χωρίς προβοκάτορες και χωρίς την αστυνομία. Το καταλαβαίνετε αυτό ή όχι? Και αν υπάρχουν προβοκάτορες, λοιπόν, πρέπει να μπαίνει η αστυνομία να τους βρίσκει. Εσείς έχετε σας αρέσει τα γκλοπ, το ξύλο. Χτες το βράδυ βαρέσανε ένα πεντάχρονο παιδί. Στο Γαλάτσι λέτε. Βαρέσανε ένα πεντάχρονο παιδί με τα δαχρυγόνα μέσα σε μια καφετέρια. Νομίζετε... Έχει βγάλει, κύριε Κουλογλού, έχει βγάλει η αστυνομία ανακοίνωση γι' αυτό. Δεν ισχύει. Άντε και σε θερμοκοιτίδες. Είναι δική σας ιδέα προπαγάνδα. Τι είπανε η αστυνομία? Ότι ρίξανε δακρυγόνα μέσα στο καφετέρια. Όχι, η αστυνομία δεν ισχύει. Το περιστατικό που καταγγέλλεται δεν ισχύει. Και εσείς συνεχίζετε να το λέτε. Είπα ότι ρίξανε δακρυγόνα μέσα στην... Καλά, η αστυνομία τι θα πει? Εδώ η αστυνομία έλεγε τον ίδιο. Να πάτε να το πείτε στους αστυνομικούς που κάνουν τη δική σας φύλαξη. Μα η αστυνομία έλεγε για τον Ιδαρέ ότι δεν τον έδιρε και ότι τα παιδιά ήταν στην κατάληψη και αποδείχθηκε ότι τον έδιρε και τα παιδιά δεν ήταν στην κατάληψη. Την αστυνομία θα πιστέψω? Τι είμαι, αστυνομικομανής σαν και εσάς και γλωμπομανής να πιστεύω στην αστυνομία ότι λέει, που βαράει δεξιά-αριστερά, που δεν τιμωρείται κανένας, που ο επικεφαλής, ο πολιτικός προϊστάμενος του φεύγουν από εδώ και από εκεί οι κρατούμενοι και δεν παραιτείται? Δεν έχει στοιχειώδη ευτυχία να παραιτηθεί? Στις αριστερές φαντασιώσεις έχει ρίξει πόρτα ο κόσμος. Και τώρα θέλει μια κυβέρνηση κεντροδεξιά η οποία θα εφαρμόσει αυτό το οποίο υποσχέθηκε στον κόσμο. Και κεντροδεξιό είναι να παράτε τα πέντε χρονών παιδιά. Υποσχέθηκε κατάργηση του ασύλου. Έχετε μπερδέψει, δεν ξέρει. Υποσχέθηκε σύγχρονα πανεπιστήμια με φύλαξη, θα το εφαρμόσει. Αυτά τα οποία υποσχέθηκε στον ελληνικό λαό και πήρε την ψήφο του για να τα κάνει πράξη, πρέπει να τα κάνει πράξη.